δείτε το βίντεο από, το, από εκεί πάνω. Έλα, ρε. Που είχα ανέβει. Μην με διακόπτεις, ρε. Στα προηγούμενα επεισόδια είχαμε δει το ανέβασμα από την κόψη Παρμπαλά στο Βόρειο Όλυμπο, μια όχι και τόσο δημοφιλή διαδρομή, αλλά πάρα πολύ ωραία και αρκετά απαιτητική. Μετά είδαμε τις αναβάσεις στις κορυφές γύρω από το οροπέδιο Μουσών, αλλά και τις άλλες ψηλές κορυφές, με σημαντικότερη βεβαίως το Μύτικα. Στο τρίτο και τελευταίο επεισόδιο θα δούμε τη διαδρομή από την οποία κατεβήκαμε. Καλημέρα. Τελευταία μέρα σήμερα. Ξυπνήσαμε, μας ξύπνησε και ο ήλιος. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μας να κατέβουμε το ρέμα Ξερολακίου. Δεν το κατέβει όλη η ομάδα. Έχουμε χωριστεί σε δύο ομάδες. Η πεζοπορική ομάδα θα κατέβει με το κλασικό μονοπάτι στα Πριόνια. Εμείς όμως θα πάμε στο πανέμορφο μονοπάτι που είναι δίπλα στο ρέμα Ναούμ ή αλλιώς ρέμα Ξερολακίου. Έχει φοβερά τοπία από εκεί πέρα. Θα περάσουμε και από τα Καζάνια. Ποια είναι τα Καζάνια? Λίγο υπομονή, θα τα δείτε. Στο πρώτο πρέπει να πάρουμε λίγο πρωινό να φάμε. Ω, ουρά! Χαμός γίνεται για πρωινό. Ομελέτα με τυρί. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι 7 και 20, σε 10 λεπτά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση, 7,5 ώρα έχουμε πει. Και γίνεται λίγο μια αναστάτωση εδώ πέρα με όλα μας τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα καθυστερήσουμε, είμαστε περισσότεροι έτοιμοι. Εδώ αποχαιρετούμε την πεζοπορική ομάδα. Αποχαιρετούμε την πεζοπορική ομάδα η οποία κατεβαίνει προς το σπίτι αγαπητός, το καταφύγιο, το πρώτο καταφύγιο του Ολύμπου. Και εμείς εδώ στις πόρτες για να κατέβουμε στο ρέμα του Ξερολακίου. Θα βρεθούμε κάπου εκεί κάτω. Δύσκολο αλλά ωραίο μονοπάτι. Έχει πολύ ωραία θέα. Έχει αρχίσει τώρα και αραιώνει ομίχλη, δεν έχει τόσα πολλά σύννεφα. Και βλέπουμε γύρω γύρω. Από εδώ πέρα βλέπουμε από την πίσω μεριά πως είναι. Αυτό εδώ πέρα που είναι το Στεφάνι. Εκεί πίσω είναι ο Μύτικας, δεν φαίνεται καθαρά. Αυτό είναι το σκογιό, εκεί η κορυφή που είχαμε ανέβει χθες. Και πίσω μας βλέπουμε, αυτή είναι η κόψη Ξερολακίου. Και εκεί πάνω είναι η Τούμπα που είχαμε ανέβει και εκεί και βλέπαμε τη θέα. Επειδή τώρα κατεβαίνουν κάποια άτομα κάτω στο Λούκι, εμείς εδώ δεν κινούμαστε για να μην ρίξουμε πέτρες και τους χτυπήσουμε. Οπότε καθόμαστε ακίνητοι στις θέσεις που βρισκόμαστε. Φύγετε λίγο από εκεί γιατί πέφτει κι άλλη πέτρα. Δεν χρειάζεται να λες όλα την πρόταση, και το πέτρα θα λες. Έτσι, γίνα, τέλεια, τέλεια.
επόμενος! Και κάπου εδώ σταματάει η απότομη κλίση. Έχουμε κατέβει πλέον στη βάση των Καζανιών. Εδώ είναι που θα κάνουμε μια σύντομη στάση και βλέπουμε βεβαίως γύρω μας πίσω πολλές ψηλές κορυφές του Ολύμπου. Φοβερό τοπίο, αλπικό βεβαίως, άγριο και πανέμορφο. Και είναι μια ευκαιρία για μια στάση να κάνουμε, να ξεκουραστούμε, να αλλάξουμε λιγάκι ρούχα όσοι έχουμε ακόμα βαριά ρούχα από το μεγαλύτερο υψόμετρο, να συνεχίσουμε από εκεί πέρα, εδώ στο ρέμα. Εδώ μπροστά μας, αυτό το μικρό λοφάκι, υπάρχει ένα μικρό καταφύγιο, ένα καταφύγιο ανάγκης για την περίπτωση που κάποιοι ορειβάτες εγκλωβιστούν εδώ πέρα λόγω κακοκαιρίας, να έχουν μια δυνατότητα να φυλαχθούν. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το καταφύγιο ανάγκη σε περίπτωση που κάποιοι ορειβάτες χρειαστεί να δινυκτερεύσουν ή να προστατευτούν από τη φύση, από τον καιρό. Περικλείσαι πώς έχουμε. Σε λίγο. Μια σπηλιά είναι. Έχουν μεριμνήσει και έχουν αφήσει και κονσέρβες σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί. Μήπως να αφήσω και εγώ το δικό μου που δεν το έφαγα. Αυτή η χιονούρα δεν τη βλέπει πολύ ο ήλιος, οπότε αργεί να λιώσει, αν λιώσει κάποιο καλοκαίρι. Αυτή την εποχή είναι επικίνδυνο να πατάμε πάνω στο χιόνι, γιατί έχει λιώσει από κάτω και έχει πολλά κενά. Με αποτέλεσμα, αν πατήσει κάποιος, μπορεί να βυθιστεί, να χτυπήσει μέσα. Το καλύτερο είναι να πάμε πλάι-πλάι στη χιονούρα και θα συνεχίσουμε στο μονοπάτι που το βλέπουμε κιόλας, είναι εδώ προς τα κάτω. Βρισκόμαστε στα 2000 υψόμετρο και βλέπουμε εδώ τη βάση της χιονούρας, όπου βγαίνει και νερό
επειδή λιώνει από κάτω. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί έχει κενό από κάτω. Παράλληλα νιώθω εδώ με το χέρι μου να βγαίνει ψυχρός αέρας. Άρα λοιπόν κάνει ρεύμα. Μπαίνει από κάπου ζεστός αέρας, ο σχετικά ζεστός αέρας που έχουμε εδώ πέρα, και βγαίνει από εδώ ψυχρός. Οπότε από κάτω είναι κούφιο. Δεν πρέπει να περπατάμε εδώ πάνω. Μπαίνουμε σιγά σιγά και μέσα στο δάσος. Τα πρώτα δέντρα βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά μας. Είναι μικρά. Δεν μπορούν να αναπτυχθούν εδώ μεγάλα δέντρα, γιατί έχει πάρα πολλές χιονοστιβάδες το χειμώνα. Και αφήσαμε τώρα εδώ το μονοπάτι και πλέον μπαίνουμε μέσα στο ρέμα. Εδώ τώρα θα συναντήσουμε τις τεράστιες κοτρώνες του ρέματος. Τώρα εδώ θα περπατάμε πάνω στις πέτρες. Έχουμε φτάσει στα 1700 μέτρα υψόμετρο και όμως εδώ στο ρέμα ακόμα έχει χιονούρες. Και είναι Ιούλιος μήνας, αλλά έτσι είναι. Εδώ δεν το βλέπει πολύ ο ήλιος. Μαζεύει και πολύ χιόνι μες το χειμώνα και δυσκολεύεται να λιώσει όλο. Φεύγουμε. Τώρα πρέπει να βρεθώ εκεί κάτω. Για να βρεθούμε εκεί κάτω. Σας φαίνεται αυτό για λάσπη? Δεν είναι. Για να δούμε. Έχει στερεοποιηθεί. Όλα αυτά που βλέπουμε, τα πετρώματα, είναι στερεοποιημένα. Σε μερικά εκατομμύρια χρόνια μπορεί να είναι όπως είναι και τα μετέωρα. Για να δούμε. Αυτό εδώ το δέντρο είναι φρέσκο. Σημαίνει ότι μάλλον αυτό το χειμώνα έπεσε με χιονοστιβάδα. Πριν από λίγους μήνες. Είναι γεμάτο το ρέμα με κορμούς από δέντρα που έχουν κομματιαστεί από τις χιονοστιβάδες που έχουν πέσει. Thank you.
Και επιτέλους, μετά από 6,5 ώρες πεζοπορία, καταλήξαμε την έναρξη του μονοπατιού εδώ που είναι και ο χωματόδρομος, όπου θα έρθουν σε λίγο τα αγροτικά να μας πάρουν. Κάπου εδώ τελειώνει η περιπέτειά μας στον Όλυμπο, όπου ανεβήκαμε από την κόψη Μπαρμπαλά και κατεβήκαμε από το ρέμα του Ξερολακίου. Είναι δύο διαδρομές οι οποίες δεν είναι πολύ δημοφιλείς, δεν πάει πολλοί κόσμος εκεί και είναι αναμενόμενο να μην συναντάμε άλλους ορειβάτες. Είναι όμως διαδρομές οι οποίες είναι καθαρά ορειβατικές, συναντάς αλπικό τοπίο, δύσκολα περάσματα, αλλά όμορφα και αξίζουν τον κόπο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να γράψετε σχόλια από κάτω και ένα like αν σας άρεσε.